μας πάνε λίγο πίσω οι επαναλήψεις των εκπομπών μας. Εδώ είμαστε όμως 14 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι διαδικτυακά στο New Radio, η εκπομπή Διόπτρα, νέα μας εκπομπή που ξεκινήσαμε από την Τρίτη προχθές και συνεχίζουμε και σήμερα όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, λίγο μετά τις 8 μέχρι τις 9 και κάτι μαζί σας. www.radionewfm.com, ο διαδικτυακός μας σύνδεσμος, μόνο ραδιοφωνικά. Μπορείτε όμως να μας ακούσετε, αν δεν μας ακούτε από το δικό μας διαδικτυακό σύνδεσμο, να μας ακούσετε και από το live24.gr, που πάντα θα κοινοποιούμε στις σχετικές μας μακέτες με τις εκπομπές μας. Διόπτρα λοιπόν και σήμερα, και όπως προανήγγειλε από την Τρίτη, σήμερα θα πάμε στον Θεολόγο Σημειοφόρο, θα μπούμε στις σελίδες του, ουσιαστικά και ενδεικτικά θα πάμε σε ένα βίντεο από αρκετά που έχει ανεβάσει στο κανάλι Έλλην Λόγος, το ελληνικό αλφάβητο αποκαλύπτεται. Από την σελίδα του www.ramafa.gr διαβάζω. Ο Έλλην Λόγος είναι σύστημα σκέψεως και νοοτροπίας. Είναι μέσον αναγνωρίσεως παλαιών γνώσεων και αναζητήσεων νέων. Είναι εργαλείων σκέψεως και ερεύνης. Είναι ονοματοθετικών και νομοθετικών σύστημα. Είναι δημιουργός της παγκοσμίου ελληνικής γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα είναι φυγατέρα του Έλληνος λόγου και μήτυρ των γλωσσών. Σχετίζεται με την συμπαντική νομοθεσία. Διηγείται την δόμηση του σύμπαντος εις το δίνεκες του χρόνου. Διατηρεί την σχέση σημαίνοντος και σημαινομένου. Είναι γνώσεις που καταργεί την λήθην. Αυτό να το επαναλάβω. Είναι γνώσεις που καταργεί την λήθην. Είναι ζώσα πνευματική δύναμης. Έχει συλλαβική δομή. Ο κώδικς του Έλληνος λόγου και της ελληνικής γλώσσας είναι επιστημονικών εργαλείων πληροφορικής. Είναι μέθοδος αμέσου ετυμολογήσεως. Είναι νοηματικών εργαλείων. Είναι μέσον κατανοήσεως των γεγονότων της δημιουργίας. Ποιους αφορά αυτό το έργο? Αφορά τους φίλους του λόγου, δηλαδή τους φιλόλογους, τους θετικούς επιστήμονες, τους προγραμματιστές, σημειώστε το, τους προγραμματιστάς ηλεκτρονικών υπολογιστών, τους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Ο Δόκτωρ Σημειοφόρος Θεολόγος επινόησε και θεμελίωσε τον κώδικα της ελληνικής γλώσσας μετά από συστηματική μελέτη και έρευνα των κειμένων της ελληνικής γραμματείας. Ο κώδικας αυτός ονομάζεται αλφαβητικός, συλλαβικός και λεξιλόγιος. Αποκαλύπτει ότι κάθε γράμμα του αλφαβήτου έχει μίαν μονοσήμαντον κωδικήν έννοιαν, προσέξτε λίγο τα νη, τα οποία σας μεταφέρω ακριβώς από τη σελίδα του, ότι κάθε γράμμα του αλφαβήτου έχει μίαν μονοσήμαντον κωδικήν έννοιαν, η οποία ενυπάρχει σε κάθε λέξη. Με την χρήση του κώδικος επιτυγχάνεται η αποκωδικοποίηση των ονομάτων, της ελληνικής μυθολογίας και των αρχαίων κειμένων. Η κωδική μέθοδος απευθύνεται σε αυτούς που επιζητούν ικανότητα ορθολογικής νοοτροπίας, ενορατικής φιλοσοφίας, δηλαδή ελληνοτρόπο παιδείας. Οι διακριτικοί τίτλοι «Έλλην Λόγος» και οι εκδόσεις «Ραμάφα» αφορούν στο σύνολο του πνευματικού και συγγραφικού έργου του δόκτωρος Θεολόγου Σημειοφόρου. Επιμελήτρια των εκδόσεων, των παραγωγών και συνδιδάσκουσα είναι η κυρία Βαρβάρα Σταγιάννου. Ο διαδικτυακός τόπος της τηλεπαιδείας Έλλην Λόγος απευθύνεται σε όλους τους Έλληνας και Ελληνίζοντας. Η επιλογή των ουσιαστικών Έλλην και Λόγος εγένετο από τον δημιουργών του έργου, προκειμένου να υποδειχθεί η ταύτιση των σημενωμένων ενιών δυνάμεων μεταξύ των. Δια του όρου ταύτων, του τιμαίου, του λοκρού, ο Έλλην ταυτίζεται με τον Λόγον και ο Λόγος με την έννοια Έλλην, θείος ηλιακός νους. Θα πάμε πρώτα σε ένα σχετικό βιντεάκι να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ή να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα. Το βιντεάκι με τίτλο «Το ελληνικό αλφάβητο αποκαλύπτεται». Το ξαναπάω πάλι.
το ελληνικών αλφάβητων αποκαλύπτεται. Ο κώδικας της ελληνικής γλώσσας του θολόγου σημειοφόρου, ενώ της αλφα, δεν θα μπορέσουμε να το ακούσουμε όλο, κάνει εισαγωγή στον κώδικα της ελληνικής γλώσσας στην ενότητα β, είναι η αποκωδικοποίηση των μύθων, η οποία φέρει σε φως τα κρυμμένα νοήματά τους. Θα φέρω μερικά παραδείγματα στη συνέχεια. Ενώ της τρίτη είναι η γνώση επιστημονική, αναδεικνύεται με την χρήση και εφαρμογή του κώδικου στο Έλληνος λόγο. Πάμε να το ακούσουμε. Ο Πολ Ντε Σάρμ, στο δίτομο έργο του με τίτλο «Ελληνική μυθολογία», κάνει μια ενδιαφέρουσα αναφορά με την οποία μας πληροφορεί ότι η μύθη είναι απλόν περικάλυμα που κρύβει θησαυρούς μυστηριώδους επιστήμης. Σε αυτήν την επιστήμη, οι πρώτοι φιλόσοφοι απέκρυψαν γνώσεις περί της αρχής των όντων και των μεγάλων νόμων του φυσικού κόσμου. Ευτυχώς μας λέγει, η ελληνική γλώσσα παρέχει κριτήριον ασφαλέστατον για τη μυθολογική ερμηνεία. Αυτή τη μεγαλόστομη διατύπωση έρχεται να βεβαιώσει ο Έλλην λόγος μέσω του κώδικος της ελληνικής γλώσσης, τον οποίον ανεκάλυψε, θεμελίωσε και τεκμηρίωσε ο κύριος σημειοφόρος θεολόγος. Τι είναι ο Έλλην λόγος? Είναι σπορέας νοηματικού φωτός. Είναι ένα σύστημα σκέψεως και νοοτροπίας. Ως αληθής ονοματοθέτης νομοθέτης, είναι πηγή εμπνεύσεως και κατανοήσεως πάσης επιστήμης. Με τον κώδικα της ελληνικής γλώσσης ο Έλλην λόγος μας εισάγει στα βαθύτερα νοήματα των ελληνίδων λέξεων αλλά και των μύθων. Ο κώδικας του Έλληνος λόγου προτείνεται ως νομοθετικό σύστημα των γραμματικών ενιών. Με το σύστημα αυτό κατανοείται η δομή των συλλαβών λέξεων και πραγματοποιείται η μεταφορά πληροφοριών περί της δημιουργίας του σύμπαντος κόσμου. Στη λειτουργία του ο κώδικας του Έλληνος λόγου διακρίνει με ένα μονοσήμαντο τρόπο τις έννοιες των αφώνων και των φωνιέν του. Η εκμάθηση της κωδικής μεθόδου και η χρήση αυτής συνιστά μία καινοτομία στο πεδίο της γραμματολογικής επιστήμης. Ο κώδικας του Έλληνος λόγου είναι, θα λέγαμε, ένα σύστημα ενοποιημένης γνώσεως. Στην εφαρμογή του χρησιμοποιούνται οι κωδικές έννοιες των γραμμάτων και αναδεικνύονται τα κρυμμένα και αληθή νοήματα των λέξεων και των μύθων. Τα πρώτα κύτταρα του Έλληνος λόγου δομούνται από ένα άφωνο και ένα φωνήεν. Επιλέγουμε αρχικώς το φωνήεν α, διότι εκπροσωπεί όλα τα άλλα φωνήεντα και δομούμε τα πρώτα κύτταρα, παραδείγματος χάρη, βα, δα, γα κλπ. Το άφωνο φανερώνει το αρχικό βασικό νόημα της συλλαβής λέξεως, το οποίο εκδηλώνεται ηχητικός, αλλά φωτίζεται ως φως του νοός από το φωνήεν. Παραδείγματος χάρη λέξης βίος που σημαίνει τη ζωή μας, με το β ορίζει την ενέργεια ως βασική τροφοδοσία. Με το γ αυτή η τροφοδοσία απαύστος κατέρχεται ο λίγων κατολίγων, όμικρον σε κάθε σώμα ή χώρον ορισμένο. Έτσι, με την κωδική μέθοδο, εισερχόμεθα αλανθάστος τα νοήματα των λέξεων, έχοντας ως στόχο την κατανόηση των νοημάτων και των μύθων μας. Υπενθυμίζω την ρίση του Πολ Ντε Σάρμ,
που λέει «Ευτυχώς η ελληνική γλώσσα παρέχει κριτήριον ασφαλέστατον για τη μυθολογική ερμηνεία. Τολμώ να πω ότι στις ημέρες μας η ρίση αυτή έρχεται να επιβεβαιωθεί από τον κώδικα της ελληνικής γλώσσης που θεμελίωσε ο κύριος Σημεοφόρος Θεολόγος με το γενικό τίτλο Ελληνόγος. Με την χρήση του κώδικος αυτού, ο μύθος αποκαλύπτει πολλά νοηματικά επίπεδα, αν βεβαίως εμείς έχουμε την έφεση να τα αναζητήσουμε, όπως γνώσεις φυσικής, θεολογίας, φιλοσοφίας, ηθικής διδασκαλίας και γενικότερα πνευματικής αναγωγής. Ένα παγκοσμίως γνωστό μυθολογικό πρόσωπο, παραβολικό βέβαια, είναι ο ήρωας Ηρακλής. Με τον κώδικα σημαίνεται το φανερό υπέρτατο φως που κάτω λάμπει φανερά. Είναι δηλαδή φανερή η δράση του αθλοφόρου Ηρακλέους, είτε αναφερόμεθα σε ήλιον αστέρα, είτε στον καθημερινό επιγής αγωνιζόμενο άνθρωπο. Το όνομά του, με το δεύτερο συνθετικό δηλαδή κλής, μας φανερώνει με το κάπα και το λάμδα τις έννοιες των λέξεων κλέος, δηλαδή κλής, κάτω λάμπει φανερά, κλέος, λαμπρότης, λαμπρότης, το καλό, κάλος, έντιμος, δίκαιος, και τη λέξη κλής, κλής, που θα πει κλειδί. Κλειδί. Ο Ηρακλής λοιπόν, ως Ήρα, είναι το φανερό φωτεινό, κλής. Ήρα, φανερό φωτεινό, κλής, κλέος ή κλειδί. Πάμε λίγο παρακάτω. Ή την θέ, ίσον θέασιν, λίμα του λόγου. Θέλημα, όταν λέμε θέλημα, το θέ είναι η θέαση, το λίμα του λόγου, λίμα ίσον λόγος, λίμα επιθυμία. Λίμα με δύο μη, λόγος, με ένα μη, επιθυμία. Το τέκνον που γεννάει η γονιμοποιημένη Δανάη, η διάνοια, είναι ο Περσεύς. Πάντα κατά τον κώδικα του Έλληνος λόγου, ο Περσεύς σημαίνεται περ, πυρ. Πε, πυρ, εκπορευόμενον. Ρο, το ρο είναι κεραίων και σεύς σε έσω χώρον. Εκπορευόμενο κεραίων, σεύς σε έσω χώρον. Είναι το πυρ το εσωτερικόν, ο πυρσός, η περιουσία, η πυρήνη ουσία, η παρουσία, η θεία πατρική ουσία, που εκφράζεται με παρησία ή με πύρινο λόγον, διότι σημαίνει την παρ, πατρική ροή. Παρησία, πατρική ροή φωτισμού, και το παρ και ρησία της ρίσος ή του λόγου. Η φωτισμού, ρησία της ρίσεως ή του λόγου. Εν τέλει, ο χρησμός επαληθεύεται όταν ο Περσεύς κατά την άμβρωσή του φωνεύει τον Ακρίσιον, δηλαδή καταργεί την ακρισία. Γνώσης επιστημονική αναδεικνύεται με την χρήση και εφαρμογή του κώδικου του Έλληνος λόγου. Ένα πλήθος ελληνίδων λέξεων, μύθων, ύμνων και γενικώς αρχαίων κειμένων της γραμματείας μας είναι πολύτιμες παρακαταθήκες γνώσεων που ήδη έχουν ανακαλυφθεί, αλλά υπάρχουν και άλλες που αναμένουν υπομονετικώς τον χρόνο να τις φέρει στο φως. Ο κώδικας του Έλληνος λόγου λύνει τη σιωπή αυτών των νοημάτων και μας καλεί σε κατανόηση. Υπάρχει μια φράση του Ηρακλήτου «Εκπυρός τα πάντα συναισθάνε». Αυτή η φράση είναι πολύ εντυπωσιακή αν συνδεθεί με το μυθολογικό πρόσωπο Προμηθέας. Κατά τον Ισίωδο, την θεογονία βέβαια του Ισίωδου, ο Προμηθέας εξυπάτησε τον Δία, κλέψασα καμάτι ο πυρός τηλέσκοπο να βγει, εν κύλων άθικη, όπως αναφέρουν οι στίχοι 565-567. Τότε ο Ζεύς έδισε διαλυκτοπαίδηση Προμηθέα ποικιλόβουλων δεσμής αργαλέης. Είναι η στίχη 521-522. Το όνομα τώρα Προμηθέας κατά τον κώδικα σημαίνει το πυρ σε χώρο. Προ πυρ σε χώρο που.
που στην ορατή φύση φανερώνεται. Μη στην ορατή φύση φανερώνεται. Και θεάται επί της εκτάσεως. Φεύς και θεάται επί της εκτάσεως. Το πυρ λοιπόν, επιβεβαιώνοντας τη ρίση του Ηρακλήτου, είναι η δύναμη σε αυτή που δομεί τη μητέρα φύση. Αυτός ο Προμηθεύς γίνεται προδότης, διότι δίδει αυτό το πυρ ώστε να δομηθεί κάθε σώμα που θα στερεωθεί και θα γίνει φανερό. Η δύναμη Προμηθεύς επιτρέπει στο πυρ της δημιουργίας να εκπαιμφθεί με τηλέσκοπο να βγει. Η λέξη τηλέ σημαίνει κωδικός, ό,τι στερεώνεται και γίνεται φανερό. Τι, στερέωσης και φανέρωσης και λέ. Χάρη της ηλιακής εκπορεύσης. Της ηλιακής ακτινοβολίας επί της εκτάσεως. Η έννοια τηλέ, που κατά το λεξικό μας σημαίνει εις μακρά, περιγράφει με τη χρήση του κώδικος το ταξίδι που πραγματοποιούν οι ηλιακές ακτίνες ώστε να δομήσουν και να θρέψουν τα φυσικά σώματα. Στη λέξη τηλέσκοπος δηλώνεται ο σκοπός αυτής της δράσεως του φωτός, δηλαδή σκοπός να δομηθούν σώματα σκο, έσω κάτω χώρος, πως που θα έχουν έσω στερέωση και θα φιλοξενούν το πυρ στο χώρο στο τους. Χώρο. Τα γράμματα σκο σημαίνουν έσω κάτω χώρος, δηλαδή σημαίνουν τα σώματά μας που είναι σάκι και παράγουν σκιά. Αυτό όμως που εντυπωσιάζει στην πρόταση του Ισιώδου εν κύλο νάρθικη είναι η λέξη νάρθιξ, όπου με την χρήση του κώδικος εμείς πληροφορούμεθα ότι κάθε φυσικό σώμα κλείνει να, νουν αρχική. Να, νους αρχικής δυνάμεως, ρο. Δυνάμεως που πειθαρχεί στον νόμο, ρο, που ρέει ως φως πρωτίστως βέβαια. Που ρέει ως φως. Φι και θεάται φανερά. Και θεάται φανερά στην. Στην κάσα. Στην κάσα. Το ξι ως διπλόν γράμμα κάπα, περιέχει τις έννοιες. Κάπα και σίγμα παρακαλώ, ναι. Κάπα και σίγμα και μας δίνει τη λέξη κάσα που κατά το λεξικό μας σημαίνει την οικία ή την καλύβη. Αλλά ο ναρ θίξ σημαίνει και τον οερόν στη θήκη, δηλαδή την παρουσία του νοός σε κάθε σώμα. Αυτό το πυρ ο Δίας ως δύναμη που δομεί και δημιουργεί κατά το αρχαίο κείμενο έδισε ή έδεσε ή συνέπηξε σε σώμα θέτοντάς του δεσμούς αργαλαίους. Το επίθετον αργαλαίος σημαίνει κατά το λεξικό μας το οδυνηρό, το ανιαρό, το αφόρητο και κωδικός δηλώνει το αρχικό φως που ρέει προς την γην, εκ του ηλίου βεβαίως, άρα, που εκτείνεται στο... Αρχική ροή, το άρα είναι αρχική ροή φωτός προς γα την γη εκ της αρχικής δυνάμεως, λέος του ηλίου που εκτείνεται σε χώρο ή σώμα, αργαλαίος. Αυτά έτσι εν ολίγης θα πω, έτσι, να πάρουμε μια γεύση και να μπούμε σε μια διεργασία. Έχουμε την δυνατότητα και την διάθεση θα πω να ψαχτούμε λιγάκι και να μας δοθεί ένα κίνητρο ή ο σπόρος, όπως άκουσα σε ένα προηγούμενο βιντεάκι μας, στην προηγούμενη εκπομπή μας. Να δώσουμε τον σπόρο. Τώρα, πάμε στην εφαρμογή του κώδικος και στην αποκωδικοποίηση των λέξεων, έτσι ενδεικτικά θα μεταφέρω μερικές λέξεις. Ακτής. Ακτής είναι η αρχική δύναμη ηλιοφωτισμού προς τα κάτω. Άρα είναι αρχική δύναμη α. Υπερτά του φωτισμού ρα. Μην ξεχνάμε, Ρα είναι και θεότης των Αιγυπτίων. Είναι το συμπερασματικό που δηλώνει τον φωτισμόν του νοήματος. Το γέα, το γήινον σώμα, γάμα, το οποίο εκτείνεται έψιλον και είναι εκ της αρχικής δυνάμεως αλφα. Είναι η γέα, η γη, η γη μας. Επαναλαμβάνω, γέα, το γήινον σώμα, γάμα, το οποίο εκτείνεται έψιλον και είναι εκ της αρχικής δυνάμεως αλφα. Ικανός, γιώτα, συνεχώς τροφοδοτούμενος, κάτω νος, δηλαδή νους. Ήβη, ήτα διπλή κάθοδος δυνάμεως, βήτα και ήτα βή ενέργεια διπλή και φανερά. Δία του ήτα δηλούται η φανερά ενέργεια που χαρακτηρίζει την ηλικία της ήβης της νεότητος. Ήλιος, ήτα η διπλή κάθοδος, η φανέρωσης και
λιός του ήλιου. Ύπνος, ύψιλον, συσσωρευμένη δύναμης, πνός, πνοής. Ιετός, ύψιλον, συσσωρευμένη δύναμης, έψιλον, που πορεύεται, τός, ίσον, δηλαδή επί του στερεού σώματος. Η λέξη ιετός ενοιολογεί την ραγδαία βροχή, να το πω ακριβώς, που είναι δύναμης, ασφαλώς και ύψιλον συσσωρευμένη. Ο φθαλμός, όμικρον, είναι ο χώρος, φι του φωτός, θάλαμος, θάλαμος ή ο χώρος, όμικρον, δια του οποίου φι το φως περνά, θάλαμος, στον θάλαμο. Αυτό για τον οφθαλμό. Ώρα. Ώρα ωμέγα επί γης. Το ωμέγα επί γης. Το ρα, ο υπέρτατος φωτισμός. Πες είναι το άφωνον πι που δηλώνει το πυρ. Ως συλλαβή πα ενοιολογεί το πυρ του αρχικών. Δια του γιώτα αυτό το αρχικό πυρ δηλούται κατερχόμενο αλλά και αιώνιον. Είναι δηλαδή ο πες εκ του πατρός κατερχόμενος. Νέο νη είναι νους, αλφα γιώτα αιωνίους δυνάμεως, ωμέγα επί γης. Νέο σημαίνει κατοικό. Ο νους επί πάντων νέοι, κατοικοί. Και Κρόνος παρήχθη εκ της κωδικής καράνα και σημαίνει κα, κάτω, ρα, ηρωή, να, διά νοός του νόμου. Έχω ένα βιντεάκι. Να σας πω ότι αυτά τα βιντεάκια είναι από το 2014 και δεν έχουν καθόλου προβολές. Έχουν, αλλά είναι ελάχιστες θα πω, με άλλα άσχετα θέματα τα οποία παρακολουθούμε αδιαλείπτως. Παράδειγμα, βλέπω εδώ το βιντεάκι με τον Ιωάννη Αλμπάνη, ο οποίος μιλάει για την προέλευση του ελληνικού αλφαβήτου και έχει από το 2014 μόνο 4.500 θεάσεις. Πάμε να τα ακούσουμε λιγάκι. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Αυτό λοιπόν για τους Αθέληνες έγινε. Ναι, πιστεύει ο Ηρώδος. Και πώς πιστεύω, που λέω εγώ πιστεύω. Αν σας πω εγώ δηλαδή ότι ήμουν με την Νικόλ Κλίσμα χθες το βράδυ να πούμε, θα πει όλοι, μα έτσι είναι. Όσο εγώ πιστεύω, οι Έλληνες πήραν το αλφάβητο από τους Φοίνικες. Τώρα γιατί το έγραψε ο Ηρώδος, θα το δούμε παρακάτω. Μα, άρα την αμφιβολία του Ηρωδότου την πήραν βεβαιότητα και αυτοί διδάσκουν μέχρι και αυτή τη στιγμή. Μέχρι να δείξουμε αν πάτε στα πανεπιστήμια, αν πάτε στα σχολεία, στα γυμνάσια μας, αυτό θα είναι το αλφάβητο, τους πήραμε τους Φοίνικες. Όλοι οι μελετητές και οι ιστορικοί λένε ότι το αλφάβητο το πήραμε από τους Φοίνικες και επειδή τελευταίως βλέπω δημοσιεύματα που αντιστρέφουν αυτή αυτή τη μελέτη, τώρα δεν θα μπω στην διαδικασία να πω τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει. Να πω μόνο ότι ο Ιωάννης Αλμπάνης μιλάει για την προέλευση του ελληνικού αλφαβήτου. Είναι μια νέα προσέγγιση. Είναι Σάββατο 22 Φεβρουαρίου του 2014 και η ομιλία του είναι στον Πολυχώρο Δεσμοί Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη, Πασαλίδη 29, κάτω Τούμπα, στην περιοχή Αγίου Φανουρίου. Είναι ιστορικός ερευνητής ο κύριος Αλμπάνης. Έρχομαι λοιπόν σε 2-3 πράγματα για να έτσι τη γραμματικός. Καταρχήν το ελληνικό γένος είναι γηγενές και αυτόχρονο και προέρχεται εκ του πελασγικού γένους. Κανείς, μα κανείς αρχαίος Έλληνας συγγραφέας από τον Ισίωδο που είναι ο παλιότερος, δεν αναφέρει ότι ήρθαμε κάπου από βορρά, από Ανατολάς ή από Δύση. Όλοι αναφέρουν ότι είμαστε γηγενείς, αυτόχθονες, προερχόμενοι εκ το πελαγικού γένους, εκ το οποίου πελαγικού γένους είχε σαν θρησκεία τη θρησκεία της φύσεως, δηλαδή ποτάμια, δέντρα, το σκεραυνού, το έτσι, τη φύση γενικώς επρέζεται και κάποια μοντέρνη, μετά τα τροϊκά όμως, μετά τα τροϊκά κάποιοι μοντέρνοι, αυτοί που λέγουμε εμείς σήμερα Έλληνες, το δηλαδή πάλι τμήμα των πελασγών, αλλά το πιο προοδευτικό, το πιο ας το πω έτσι, προοδευτικό έτσι ας το πούμε, τι έκανε αυτό. Αυτό το προοδευτικό απετείναξε τους πελασγούς και έκανε το δωδεκάθιο του Ολύμπου και από εκεί και πέρα γνωρίζετε, είναι αυτή η κλασική εποχή κτλ. Και γι' αυτό λένε ότι τα γεγονότα των 7 επιδήματων, δεν ξέρω τώρα
τι ιστορίες ιστορικές γνώσεις έχει ο καθένας σας και είναι δύσκολο. Θεωρώ εγώ ότι, ξέρετε, ότι ξέρω εγώ, δεν μπορεί να είναι έτσι. Κάποιοι άλλοι και από μένα ξέρουν περισσότερα. Τα γεγονότα των 7 επιθύμας με την Αντιγόνη και με τον Πολυνίκη κτλ. Και ο Τροϊκός πόλεμος δεν είναι τίποτε άλλο. Ότι καταρχήν εδώ, ας το πω, το προοδευτικό μέρος που σήμερα τους λέμε Έλληνες κατά το Κιδίδη που λέει μετά τον Τροϊκό πόλεμο, απετείναξαν τη φυσική θεολατρία των πελατών και εγκατέθεσαν το δικάστημα του Ολύμπου. Και αφού πέρασαν 30 χρόνια, σηκωθήκαν και πήγαν και στην Τρία και απετείναξαν και από την άλλη μεριά. Οι Τρόες δεν ήσαν άλλο, ήταν φιλοπελαγικό. Μιλούσαν την ίδια γλώσσα, την ίδια θρησκεία, τα πάντα. Τα πάντα, όπως ήταν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας. Οι πρόγονοι του κύριου Γιλτήρη από εκεί ήταν. Δηλαδή, ο κύριος Γιλτήρης δεν είναι Έλληνας. Αφού τα ίδια είχαμε όλοι. Οι ίδιες θεότητες είναι πλάκες. Άρα τα γεγονότα των 7 επιθύμας και της Μικράς Ασίας, του Τροϊκού πολέμου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ότι ένα προοδευτικό μέρος του πελαγικού λαού, δηλαδή, απετείναξε το πελαγικό ιερατείο και έφτιαξε το δωδικά του, διότι το πελαγικό ιερατείο κρατούσε τη σοφία και τη γνώση μέσα του. Δεν την έδινε στους ανθρώπους. Αντιθέτως, με το δωδικά του Ρήμου, ξεχύθηκε αυτή η γνώση στους πάντας και τα πάντα, δεν ήταν στο ιερατείο, κατά την κλασική εποχή δεν ήταν στο ιερατείο. Ξέρετε κανέναν ιερέας της κλασικής εποχής, όχι. Είχε φύγει η γνώση, γι' αυτό βγάλαμε τον Σοκράτη, τον Ισίωδο, τον έναν, τον άλλον. Έγινε αυτή η άνθηση του ελληνικού πολιτισμού. Απελευθερώθηκε δηλαδή. Πρώτα ήταν οι γνώσεις στη μαμέση του ιερατείου. Άρα λοιπόν το ελληνικό γένος είναι γηγενές και αυτόχρονο. Και αυτό το αναφέρουν δεκάδες Έλληνες αρχαίοι. Έτσι απλώς σας το διαβάζω. Ο Απολλόδωρος του Αθηναίου, ο Πλάτων, ο Άσιος, ο Σάμιος τον 6ο αιώνα π.Χ., ο οποίος λέει το εξής, προσέξτε να δείτε πώς μοιάζει με την Παλιά Διαθήκη. Λέει το εξής, εν υψικόμιση ώρες, σι, στα υψηλά βουνά δηλαδή, γέα μέλαινα ανέδοκεν ειν αθνητών γένωση. Δηλαδή, τα ψηλά βουνά που είναι το μαύρο χώμα, δηλαδή η μαύρη γη εγέννησε τον άνθρωπο. Αυτό δεν λέει και η θρησκεία από το χώμα πήρε και έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο, τον Αδάμ. Αυτό, το ίδιο πράγμα. Για να δείξει, ο Άσιος Σάμιος για να δείξει την γηγενικότητα δηλαδή του Έλληνος. Να το πω λίγο παρακάτω, το σχετικό βίντεο. Πάμε λίγο παρακάτω. Ακούτε όλη η διόρυγα του Σουέζ. Δεν ακούτε του Σουέζ. Για βάλτε το Σουέζ ανάποδο. Σε διαβάζω από δεξιά προς τα αριστερά. Ζεύος. Ο Ζεύς εκλείνει το πολύ στην αρχαιότητα. Ζεύς του Ζεύος. Το Σουέζ λοιπόν είναι το αντίστροφο του Ζεύς. Δεν λέμε στην άλλη μεριά από τη διόρυγα το Πόρτ Σάιρ. Δεν λέμε. Διαβάζω το ανάποδο. Το Σάιρ είναι Δίας. Διαβάζω το Δίαστο. Δίας. Άρα οι Έλληνες διάβαζαν και έγραφαν και από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά. Προς τα αριστερά και σπυροειδών, δηλαδή γράφαν κατά αυτόν τον τρόπο όπως είναι η σπύρα και βοστροφιδών όπως είναι έτσι το χωράφι που το πάει έτσι το άλογο εδώ γύρω έτσι, δηλαδή βουστροφιδών όπως πήγαινε ο βούς στην αρχαιότητα. Δηλαδή είχαμε πολλές μεταλλαγές από το ένα, αυτά δεν τα είχαν οι άλλοι λαοί. Πώς να τα έχουν αφού δεν είχαν γράμμα. Δεν μετεξέλεξαν τίποτε. Εμείς έχουμε 6-4-5 τρόπους γραφής. Δεν είναι μικρό πράγμα. Ξέρετε πόσες επιγραφές βρίσκονται από δεξιά προς τα αριστερά. Να σας λέω έτσι συγκεκριμένα, το Σουέζ και το Δία. Δίας, ας πούμε, και λοιπόν. Αφιερωμένοι τα σημεία αυτά δηλαδή, γιατί περνούσαν τα καράβια πριν και οι δύο αριστερά, το περνούσαν με τα άλογα τα σέρνα. Του είχαν αφιερώσει το Δία. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε πολλούς τρόπους γραφής και από αριστερά προς δεξιά και κλπ. Άρα λοιπόν, προηγούμεθα ιστορικός, προηγούμεθα πολιτιστικός, μοιραίος προηγούμεθα και αλφαβητικός έναντι των Φινίκων, των Σιμιτών. Γιατί? Διότι οι Φίνικες μόνο από το 1200 μέχρι το 900 π.Χ. φαίνονται στην ιστορία. Ξέρει κανένας από εσάς να μου πει ή να μου δει, δεν ξέρω στην εγκυκλοπαίδεια, έναν φιλόσοφο, έναν ρήτορα Φίνικα? Κανένας. Δεν υπήρξε ένα πολιτισμό. Ο δε Παυσανίας λέει ψεύσμα φοινικικών. Ψεύτες ήταν
έμποροι ήταν και χρησιμοποιούσαν συνέχεια το ψέμα. Δεν κάναν να φτιάξουν κάποια παιδεία, έναν πολιτισμό. Τίποτα δεν είχαν. Κατά συνέπεια, εμείς είχαμε δημιουργήσει πολιτισμούς ή Μινωές πριν τον Φοινικό, το 1200 εμφανίζονται οι Φοινικοί. Στην ιστορία. Μα εδώ έχουμε το 1600 ανάκτορα στην Κρήτη. Οι Μικίνες, 1300, 1400, 1500, να. Να. Λοιπόν, κατά συνέπεια, αφού προηγούμε τα ιστορικός πολιτιστικός, είναι επόμενο να πάμε και να προηγούμε τα και αλφαβητικός. Και δεν είχαμε ανάγκη από τους Φοινικούς. Άρα, εντάξει, να αποδειχθούμε αυτό που λένε οι Φοινικίζοντες. Τα λέμε Φοινικίζοντες αυτοί που υποστηρίζουν ότι πήραμε το οδηγά από τους Φοινικούς. Μάλιστα. Πήραμε τα γράμματα, λέει από τους Φοινικούς. Μάλιστα. Πριν από κανένα δεκαριά χρόνια, ο αρχαιολόγος μας, ο κύριος Σάμψον, βρήκε 8 γράμματα στα Γιούρα. Το νησί της, τα Γιούρα, τη Γιάρα. Τα γράμματα αυτά ήταν το Χ, το Κ, το Ν, Μ, Ξ, Όμικρον, Π και Ε. Τα βρήκε δηλαδή σε όστρακα γραμμένα. Όταν λέω όστρακα, εννοώ ο κύριος το καταλάβει. Σε όστρακα από κεραμίδια, από τέτοια. Άρα, 8 γράμματα ανάγονται στο 3000 π.Χ. Άρα, 3000 π.Χ. είχαμε τα 8 γράμματα του αλφαβήτου μας. Το Χ, το Κ, Μ, Ν, Ξ, Όμικρον, Π και Ε. Τα 7 φωνήματα που έχουμε εμείς, τα φωνήματα, το Α, το Ε, το Ι, το Ι, το Ι, δεν τα έχει το φοινικικό αλφάβητο. Και αν υποτιθεί μας το έφεραν οι Φοίνικες, ερωτώ εγώ, πώς αφού το φοινικικό αλφάβητο δεν έχει φωνήματα, μας έφεραν φωνήματα. Και πώς θα, άμα το πάρουμε έτσι και πήραμε όλο το φοινικικό αλφάβητο, το φέραμε εδώ χωρίς φωνήματα, πώς θα πούμε τη λέξη ΟΟΝ, το αυγό, πώς θα πούμε ΙΟΝΑ, είναι το επίνιο της αμφιπόλεως, της αρχαίας αμφιπόλεως, στο τριμόνι. Πώς θα πούμε Ίον, τον Μπογιάτη, ο Άγιος Στέφανος στην Αθήνα, έλεγε στην αρχαιότητα με όλη προβλήματα Ίον. Δηλαδή, βλέπετε, δεν έχουν σύμφωνα, έχουν μόνο φωνή. Πώς θα τα πούμε, κύριε Φοίνικες, που εσείς δεν μας τα φέρατε αυτά, γιατί δεν εντάξετε στο αλφάβητό σας. Άρα, 7 και 8 που ξέραμε 3000 π.Χ. 15. Τρία γράμματα, το Φ, το Χ και το Ψ, δεν υπάρχουν στο φοινικικό αλφάβητο. Άρα 15 και άλλα 3, 18. Μόνο 3 γράμματα, το γάμα, το δέλτα και το τάφ, έχουν κάποια ομοιότητα με το φοινικικό. Δηλαδή για όλη την ιστορία κάνουμε για 3 γράμματα, δηλαδή πήραμε αλφάβητο 3 γράμματα, φτιάξαμε τα άλλα όλα τα γράμματα και δεν ήμασταν ικανοί να φτιάξουμε, ενώ είχαμε αυτή τη μετεξέλιξη της γραφής μας, δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε 3 γράμματα. Σωστές οι παρατηρήσεις και οι αποκαλύψεις θα πω. Το ζητούμενο είναι ότι δεν έχουμε τον κατάλληλο χρόνο, αλλά είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, για μας ο χρόνος είναι να μπορέσουμε να περάσουμε το γεγονός και ο καθένας από μας να ψαχτεί και να διεργαστεί. Εκτός και αν γνωρίζει, και αν γνωρίζει θα μπορεί κάλλιστα να γίνει ο ίδιος δάσκαλος σε όσους δεν γνωρίζουν. Για να ξαναπάω πάλι στην σελίδα του σημειοφόρου θεολόγου σημειοφόρου, εφαρμογή κώδικος αποκωδικοποίησης μύθων. Πήραμε μία γεύση από το σχετικό βίντεο τι σημαίνει Ηρακλής. Να ξαναπάμε πάλι στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής συνέλαβε την έλαφον ζωντανή στον Λάδωνα ποταμόν, όταν την παρέδωσε στον Ευριστέα, εκείνος την ελευθέρωσε. Ο Ηρακλής είναι το φανερόν κατερχόμενον, το Ήτα. Υπέρτατον φως τώρα και κλείς είναι το κλειδί. Η έλα φως είναι το εκπορευόμενον, έψιλον ηλιακών, λα φως και φως. Αυτή την έλαφον ο Ηρακλής συλλαμβάνει κατόπιν ετησίας αναζητήσεώς της στον ποταμό Λα Δονά. Η ονομασία του ποταμού είναι Λα, που σημαίνει φωτισμός, και Δόνα, διανοίας. Τα άφωνα δέλτα είναι δύναμης και νι είναι νους, δομούν τη λέξη διάνοια, δίνει, δονό κλπ. Η έλα, φως, παραδίδεται στον Ευριστέα, στην Ευρίαν, στο Ευρύ δηλαδή, Ευρύ, εσωτερικήν και σίγμα θέασιν, θεάν ή αντίληψη. Από τα βάθη λοιπόν του χρόνου, οι σοφοί προγονείς μας, θεωρώντας εμάς ως Ηρακλής, δηλαδή φωτεινές κλειίδες, μας προτρέπουν να αναζητήσομεν το φως,
την έλαφο, έλαφος. Έλα, φως. Μιλάει η λέξη από μόνη της. Το φως αυτό θα το έβρωμεν μόνον στην φωτισμένη διάνοιάν μας, λάδων. Και οφείλομεν να το φέρομεν στην εσωτερική κατανόησή μας, ευρυστεύς. Εν συνεχεία πρέπει να το ελευθερώσουμεν, διότι το φως το διανοητικόν, όταν συλληφθεί εντός της διανοίας, πρέπει ευθύς να διασκορπιστεί για να φωτίσει και τους συνανθρώπους μας. Πρωτεύς, ο Μενέλος από τη Σπάρτην, τονίζω και τα νη, ακριβώς έτσι όπως τα διαβάζω, ο Μενέλος από την Σπάρτην προσέρχεται στον Πρωτέα για να λάβει αλάνθαστους κρισμούς. Η κόρη του Πρωτέως, η Ιδοθέα, με έψιλον γιώτα, συνεβούλευσε τον Μενέλαο να συλλάβει τον Πρωτέα όταν θα ευρίσκεται εις τον ύπνον και εκείνος θα του επεκάλυπτε όλα τα μυστικά. Ο Πρωτεύς, κατά τον κώδικα της ελληνικής γλώσσης, σημαίνει πυρό, πυρ, ρέον, ωμέγα, επιπλανήτου, το οποίον ταφ στερεώνει τα σώματα, δια της έψιλον πορευόμενης δυνάμειος, η οποία ύψιλον συσσωρεύεται. Ο Πρωτεύς, δηλαδή, είναι το πρώτον στοιχείο του πυρός, το οποίο ως πυρήν εδόμησε παν, ό,τι βρίσκεται επί πλανήτου. Το πυρ αυτό, μόνον εάν δεσμευθεί εντός των σωμάτων, δύναται να εξεταστεί από τους επιστήμονας. Η δέσμευση αυτή παραβολικώς στον μύθον περιγράφεται ως ύπνωσης. Ο Μενέλαος δια της συλλαβής μη έψιλον δηλούται ότι επί της ορατής φύσεως πορεύεται και ότι είναι νη έψιλον, δηλαδή ο νους. Και λαός φωτεινός. Φωτεινός νους δύναται να θεωρηθεί ασφαλώς ο επιστήμων ερευνητής. Αυτός ο Μενέλαος ερευνών τα φυσικά σώματα εντός των οποίων ο Πρωτεύς, δηλαδή το πυρ, είναι σε ύπνωση, μανθάνει όλα τα μυστικά των. Η κόρη του Πρωτέως, πυρός, είναι η Ιδοθέα. Η ονομασία Ιδοθέα δηλώνει τα είδη, έψιλον γιώτα, τα είδη, τα οποία έρχονται εις θέαν, όταν ο πατήρ, Πρωτεύς ή το πρώτον στοιχείο του πυρός δομήσει αυτά. Με απλότητα και σαφήνιαν, ο μύθος δια του κώδικος αποκαλύπτει τα μέχρι τώρα κρυμμένα νοήματά του. Πάμε στους στάβλους του Αυγίου. Στάβλοι του Αυγίου. Ο Ηρακλής διατάξεται παρά του Ευρυστέως να καθαρίσει τους στάβλους του Αυγίου. Προς τον σκοπόν αυτόν χρησιμοποιεί τους ποταμούς Αλφιών και Πηνιών. Στάβλη. Το σίγμα. Έσω, θε, ταφ, στερεά δύναμης, σίγμα ταφ, εσωτερική στερεότης, το μετακίνητον, αλφα ύψιλον, αρχική δύναμης, συσσωρευμένη, λος, ο ήλιος, σε χώρον. Δια της λέξεως στάβλος, ενιολογείται το σταμάτημα του ηλιακού φωτισμού, ή σίγμα ταφ, αυλός, ή σίγμα ταφ, αυλός, στάβλος. Σταμάτησε να φωτίζει δια της μελωδίας του ο αυλός. Ο αυ γίας δηλούται, αυ ίσον, συσσωρευμένη δύναμης. Γίας επί γης εξουσία. Αυτή η δύναμης αδιαφόρησε δια των φωτισμών και κατέστη σίγμα ταφ στερεωμένη δύναμης ή κατεστημένων κάτω, στερεωμένων. Ο Ηρακλής, δηλαδή η φωτεινή κλής, καθαρίζει τους στάβλους στρέφοντας τον ρουν δύο ποταμών, του Αλφιού και του Πηνίου. Αλφιός σημαίνει ήλιο φως και Πηνιός πύρινος νους. Άρα ο καθαρισμός των στάβλων θα γίνει, προσέξτε το αυτό, θα γίνει στα διανοητικά επαιδεία διαφωτίσεως και διαπνευματικής αναγωγής. Σημειοφόρος θεολόγος αποκωδικοποίησης άθλων Ηρακλέως. Ζούμε σε μια εποχή που λέμε αν δεν καθαρίσουν στάβλοι του Αυγίου δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε. Επομένως, αυτό τον στάβλο, αυτό τον καθαρισμό των στάβλων του Αυγίου θα τον καθαρίσουμε πώς. Στα διανοητικά πεδία θα καθαρίσει, ο καθαρισμός των στάβλων θα γίνει στα διανοητικά πεδία διαφωτίσεως και διαπνευματικής αναγωγής. Πάμε στον Γανιμίδη και στην συνέχεια στον Έρμη. Γανιμίδης είναι υιός του Τροός και εκ της Τροϊκής φυλής. Μεταμορφωθείς ο Δίας εις αετών, ανήρπασε αυτόν και τον οδήγησε εις τον Όλυμπον, όπου εγένετο εινοχώς των Θεών. Η αποκωδικοποίηση του ονόματος Γάνι Μίδης θα μας αποκαλύψει
γιατί ή το ιό του τρόος και τι σημαίνει αρπαγή αυτό. Γανιμίδης δια του κώδικου σημαίνει γα είναι η αρχική γαία. Νι ύψιλον είναι ο νους. Νόμος σε μεγάλη συσσόρευση. Μη η ορατή μας φύσης, η φανερά. Και δι η δημιουργία, η φανερά. Δια των πρώτων αφώνων του ονόματος ήτι γάμα και νι αποκαλύπτεται ο γάμα είναι γεώδης. Νι νους. Τα άφωνα αυτά δομούν τις λέξεις γάνος, δηλαδή λαμπερός, γινή, λαμπερός κόμμα. Γινή, η γη μας πρωτίστως και κατόπιν κάθε γινή, γόνος, γενναία, γένος κλπ. Όλοι αυτές οι λέξεις με τα άφωνα γάμα συν νι σημαίνουν τον επιγής νουν και την δράση του. Δια των δύο άλλων συλλαβών μύδης δηλούται η ορατή μας φύσης, η δομημένη. Εν συνόλου δηλαδή το όνομα Γανιμίδης σημαίνει τον γεώδην νου, νόμων και την φυσική δημιουργία. Φυσικόν είναι ο υλικός κόσμος να είναι του τροός ή ταφ. Ταφ είναι στερεά, ρο ή ροή. Είναι τα άφωνα της τέρας, η γη μας δηλαδή, και ο Γανιμίδης ο στέκνον του τροός είναι τροτός. Ο Δίας, η δύναμης που περιπάντων μεριμνά ως αετός ή ΑΕ αιωνία δύναμης, αετός έτσι, ΑΕ αιωνία δύναμης, τός επί της στερεάς γης, άνω αρπάζει ή προς τα άνω οδηγεί. Τον Γανιμίδιν ή την λαμπράν δημιουργίαν. Γάνος που σημαίνει λαμπρός. Όπου στον Όλυμπον, δηλαδή των λάμποντα χώρων, γίνεται ίνοχώος, ίνοχώος των θεών. Ο ίνοχώος είναι αυτός που ίνον, διάνιαν χέι, δεδομένου ότι το άφωνο νη σημαίνει τον νουν και τον νόμο. Αυτός ο μύθος κρύβει μία υπόσχεση ότι ολόκληρος η φυσική δημιουργία μέλει να ανέλθει εις τα διανοητικά επίπεδα. Για σημειώστε το αυτό. Αυτός ο μύθος κρύβει μία υπόσχεση ότι ολόκληρος η φυσική δημιουργία μέλει να ανέλθει εις τα διανοητικά επίπεδα. Και να πάμε και στον Ερμή. Ο Ερμής εγεννήθη εντός Πηλαίου. Βρέφος ακόμη, εχαρακτηρίστη κλέπτης. Είναι υιός του Διός και της Μαίας. Κατά τον κώδικα ο Ερμής σημαίνει την ερ εκπόρευση της ροής πρωτίστως των φωτοενεργειών και μης προς την ορατή μας φύση. Φύσιν, να το τονίζω. Άρα ο Ερμής είναι το φυσικόν ή ημερήσιον φως. Ασφαλώς και γεννάται κάθε ημέρα εντός σπηλαίου, διότι σπήλαιον σημαίνει σίγμα, ήτα, είναι το εσωτερικό πυρ. Λέων των ηλιακών αιωνίων δυνάμεων. Είναι ιός του Διός ή της δέλτα δυνάμεως, η οποία γιώτα κατέρχεται και άλφα εκ της αρχικής δυνάμεως. Η μητέρα του είναι η Μαία. Η Μη. Μη ίσον ορατή μας φύση, άλφα γιώτα αιωνία, εκ της άλφα ίσον αρχικής δυνάμεως. Αυτή η Μαία είναι η Μη-Αία, η πρώτη γαία. Μη-Αία. Η πρώτη γαία και σύζυγος του πατρός ουρανού. Στο ερώτημα γιατί ως βρέφος ακόμη γίνεται κλέπτης, ο κώδικας απαντά ικανοποιητικός. Βρέφος σημαίνει την βρε που σημαίνει ενέργεια που ρέει εκπορευωμένη, φως του φωτός εχώρων. Ως βρέφος, δηλαδή ο Ερμής ή το φυσικό φως μας τρέφει, διότι β, καιρό, βορρά, τροφή. Αλλά ως φως, κάπα ίσον προς κάτω έρχεται, λε εκπορεύοντας την ηλιακή εκτινοβολία, πει την πυρήνη και τός στερεώνει τα φυσικά σώματα. Είναι δηλαδή κλέπτης. Έτσι, κάπα κλέπτης, κάπα προς τα κάτω έρχεται, λε εκπορεύοντας την ηλιακή εκτινοβολία, πει την πυρήνη και τός στερεώνει τα φυσικά σώματα. Πρωτίστως κλέπτης δηλούται ο ήλιος μας, διότι χάρη ημών, κλέ, δηλαδή προς τα κάτω το ηλιακό φως στέλνει και πτής πατά την στερεάν γη. Γιν. Να τονίζω τα σχετικά νη. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε μία ομιλία. Σε μία ομιλία του Εμμανουήλ Λαμπράκη με θέμα τον Έλλην λόγο. Αυτό είναι το 2014. Ας το ονομάσουμε Θεούς. Παρόλο που δεν ήσαν θεοί, κοίτω ο άνδρας και η γυναίκα οι οποίοι καταλήγουν σε έναν κύκλο από το οποίο ο μισό ανήκει στον άνδρα και το μισό στη γυναίκα. Για να γίνει η συνένωση τώρα,
τι κάνουμε? Τραβάμε αυτό το κύκλο προς αυτή τη μεριά, το μισό, τραβάμε το άλλο προς την άλλη μεριά και τι γίνεται? Αυτό. Για να ενωθεί λοιπόν η Άρεν, ο Άρεν και το Θήλη, η γενεσιουργός δύναμη του Άρενος και του Θήλεως, πρέπει να περάσει αυτό το ίμιση πάνω από το άλλο ίμιση. Αυτό καταλήγει δηλαδή ο Σταυρός σε αυτό το σήμα. Αυτό είναι το σήμα που βλέπετε εδώ. Αυτό είναι το έψιλον, το έλ. Είστε Έλληνες, είστε Ελλάνοι, και το πρώτο πράγμα, η πρώτη θα έλεγα αρχή συμπαντική είναι η ελευθερία. Και οι δύο λέξεις αρχίζουν από το έλ. Το πρώτο γράμμα του Έλληνα είναι έψιλον και το πρώτο γράμμα της ελευθερίας, της ελεύθερης βούλησης είναι έψιλον. Άρα λοιπόν έχουμε δύο μεγάλες πνευματικές δυνάμεις, τον άνθρωπο και την ελευθερία, που αρχίζουν από το ίδιο γράμμα, έχουν το ίδιο πρόθεμα. Ο Αλλάχ, το Ιλ, το Ελ και το Αλ πάντα σημαίνει αυτόν που κατέβηκε από τη Σιλά. Γιατί ονομάζεται ο Έλληνας Έλληνας? Γιατί ονομάζεται η Ελλάς Ελλάς? Το Λάς σημαίνει βράχος, λίθος, λατομείο λέμε, δεν λέμε λατομείο. Αυτός που κόβει την πέτρα τι είναι? Λατόμος. Λάς είναι λοιπόν η πέτρα, Ελ, αυτός που κατέβηκε από ψηλά, είναι ο θρόνος λοιπόν αυτού που κατέβηκε από ψηλά, αυτό είναι η Ελλάς. Γράμμα έψιλον λοιπόν έχει μεγάλη σημασία. Για να δούμε λιγάκι, να αναλύσουμε τι είναι το γράμμα έψιλον. Φιλοσοφία θα μιλήσουμε μόνο για 20 λεπτά και μετά θα πάμε στα χρήματα τα οποία καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, μιλά στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο, ε! Για να πούμε εδώ έξω. Βεβαίως. Εδώ τώρα έχουμε... Να σβήσουμε εδώ και να βάλουμε το γράμμα ε. Έχουμε το ένα έψιλον από εδώ και το άλλο έψιλον από εκεί. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί στην αίθουσα του θρόνου, στην Γνωσό, αν δείτε πίσω από την Γνωσό, υπάρχουν τα αντίστροφα έψιλον. Γι' αυτό σας το λέω σήμερα, ενώ ποτέ άλλοτε δεν είπα σε καμιά άλλη παρουσίαση, το παρουσιάζω στο Ηράκλειο γιατί είστε δίπλα στην Γνωσό. Στην αίθουσα λοιπόν του θρόνου υπάρχει το αντίστροφο, τα δύο αντίστροφα έψιλον, και αν δείτε και το σήμα του οργανισμού μας είναι ακριβώς αυτό το σήμα που βρίσκεται πίσω από τον θρόνο του Μήνος στην Γνωσό. Δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα μικρό ρητό από τον πανηγυρικό του Ισοκράτους που λέει «Ου δι πάτριον εστί, ηγίστε τους επίλυδας των αυτοχθόνων». Δεν είναι, λέει, πατριωτικό να επιτρέπεις στους ξένους να ηγούνται στη χώρα σου. Ούδη πάτριον εστί, ηγίστε τους επίλυδας των αυτοχθόνων. Κανένας άλλος λαός δεν έχει το δικαίωμα να ονομάσει τον εαυτό του αυτόχθονα εκτός από τους Έλληνες. Όλοι οι άλλοι λαοί είναι φτιαχτοί ή έχουν μετακινηθεί στο χώρο που βρίσκονται, σε όλο τον πλανήτη. Ο μόνος λαός που δημιουργήθηκε εξ αρχής και κατοικεί στον ίδιο χώρο είναι ο αυτόχθον λαός των Ελλήνων. Επομένως, δεν είναι επιτρεπτό ούτε και ελληνικό να επιτρέπεις στους ξένους να ηγούνται των αυτοχθόνων. Να το θυμάστε αυτό. Το πρόβλημά σας είναι αυτό. Αφήσατε τους ξένους να ηγούνται των αυτοχθόνων. Το είπε ο Ισοκράτης πριν 2.500 χρόνια. Η ίδια αλήθεια είναι πολύ εμφανής και σήμερα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περίπου 100 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα.
Το κάθε ένα από αυτά έχει 15.000 διασυνδέσεις, δηλαδή καλωδιάκια, διασυνδέσεις με τα υπόλοιπα κύτταρα. Το σύνολο του ηλεκτρονικού δικτύου στον εγκέφαλο είναι 153 εκατομμύρια ηλεκτρονικά δίκτυα στον εγκέφαλο, το οποίο είναι υψηλότερο από τον αριθμό των αστεριών που έχουν οι computers, δηλαδή οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν υπολογίσει στο σύμπαν, στο δικό μας το σύμπαν. Περισσότερες λοιπόν έχουμε ηλεκτρονικές διασυνδέσεις στον εγκέφαλο από ό,τι αστέρια στο σύμπαν. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Έχει αυτό το σχήμα περίπου. Τα τρία αυτά κομμάτια, το μεν εσωτερικό ονομάζεται ιχθυοσαυρικό. Είναι εκείνο το οποίο έχουν τα φίδια, έχουν οι κορκόδηλοι, έχουν οι πάντες. Αυτό είναι το πιο εσωτερικό κομμάτι του εγκεφάλου. Είναι επιφορτισμένο με τρία πράγματα. Τροφή, εξασφάλιση διατροφής. Δεύτερον, εξασφάλιση στέγης. Και τρίτον, αναπαραγωγή. Τα τρία αυτά πράγματα, σκεφτείτε το λιγάκι, είναι ενστικτώδεις λειτουργίες του ανθρώπου. Αναπαραγωγή, διατροφή και τόπος διαμονής. Ο κορκόδηλος δηλαδή δεν έχει συναίσθημα. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι έχει συναίσθημα ο κορκόδηλος? Όχι. Μπορείς όμως να ισχυριστείς ότι το σκυλί έχει συναίσθημα. Ακόμα και το άλογο, το λέω για την Άννα και το Βαγγέλη, και το άλογο έχει πολύ μεγάλο συναίσθημα, το οποίο το μεταδίδει στον άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν δύο ζώα, το οποίο το ένα έχει μόνο ένστικτο, αυτός είναι ο ιχθυοσαυρικός εγκέφαλος. Έχουμε το δεύτερο κομμάτι που είναι το άλογο ή ο σκύλος, ο οποίος έχει τον εγκέφαλο των θηλαστικών. Αυτός είναι ο μεσεγκέφαλος. Ο μεσεγκέφαλος είναι τούτο το κομμάτι με τα τέσσερα όργανα του, τον υποθάλαμο, το αυτόνομο νευρικό σύστημα, τον υπόκαμπο και τις αμυγδαλές. Δημιουργεί το συναίσθημα φόβο, αγάπη, μίσος, τρόμο. Με εμπειρίες λοιπόν συναισθηματικές δημιουργούμε μνήμες, με συναισθηματικές μνήμες, οι οποίες φυλάσσονται στον υπολογιστή του μυαλού μας από αυτή εδώ την περιοχή. Έχουμε λοιπόν το κατώτερο τμήμα που ασχολείται μόνο με το ένστικτο, το δεύτερο τμήμα, το οποίο είναι και αυτό κομμάτι των θηλαστικών, δηλαδή τα θηλαστικά έχουν και ιχθυοσαυρικό αλλά και μεσεγκέφαλο, και έχουμε και το τρίτο τμήμα, το οποίο είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο οποίος έχει τα δύο ημισφαίρια, το αριστερό και το δεξιό. Ο λόγος είναι κατεξοχήν ελληνικός. Δηλαδή, θα σας πω απόψε, στα επόμενα 5 λεπτά θα καταλάβετε τη διαφορά που έχετε εσείς από το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος. Λόγος δεν σημαίνει ομιλία. Σημαίνει λογική ανάλυση και κατανομή των διαφόρων εμπειριών. Κατανομή λοιπόν της μνήμης στον εγκέφαλο δια της λογικής αναλύσεως. Ενώ λοιπόν το θηλαστικό βάζει στο μυαλό του μνήμη από συναίσθημα, το κλωτσάς, πονάει, δεν σε ξαναπλησιάζει. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναλύει εάν αυτό που κλώτσε το σκυλί χάσει το πόδι του. Το σκυλί δεν καταλαβαίνει ότι σου κόψαν το πόδι και δεν μπορείς να το ξανακλωτσίσεις. Δεν έχει την λογική να αναλύσει ότι δεν έχει πόδι να πάνε να δαγκώσω τώρα. Έχει δημιουργήσει το συναίσθημα και τη μνήμη από την εμπειρία που είχε και δεν σε ξαναπλησιάζει. Το τρίτο κομμάτι λοιπόν του εγκεφάλου, που είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο φλοιός, δημιουργεί τις μνήμες από τι? Από λογική ανάλυση. Αυτό βρίσκεται στον αριστερό εγκέφαλο στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Εδώ λοιπόν υπάρχει μία περιοχή που λέγεται το τρίγωνο του Μπροκά, από το οποίο περνούν
όλες οι αναλυτικές διεργασίες του εγκεφάλου για να δημιουργήσουν μνήμη και αντίδραση. Μία πληροφορία που μπαίνει στον εγκέφαλο μπαίνει πάντα από το δεξιό ημισφαίριο, το οποίο είναι εντελώς άδειο. Το δεξιό ημισφαίριο λοιπόν παραλαμβάνει την εμπειρία από την τηλεόραση που κάθεστε και βλέπετε κάθε βράδυ, αυτό που σας λέει ο Παπαδάκης, που σας λέει η Στάη και οι υπόλοιποι, και δεν σας αφήνουν να την περάσετε εδώ για να την αναλύσετε, αλλά σας δίνουν και την εξήγηση. Η πληροφορία από εδώ έχει δύο οδούς. Ή να περάσει στον μεσεγκέφαλο να δημιουργήσει συναίσθημα και από το μεσεγκέφαλο να περάσει στον ικθυοσαυρικό για να εκτελέσει ο ικθυοσαυρικός όλο ό,τι γίνεται στο σώμα σας. Αν σηκώσω το όπλο να χτυπήσω κάποιον, πρέπει να δώσει εντολή η λογική να περάσει από εδώ το ερέθισμα και να φτάσει στον ικθυοσαυρικό εγκέφαλο για να εκτελέσει. Τα πάντα λοιπόν περνούν από τον ικθυοσαυρικό εγκέφαλο. Εδώ λοιπόν έχουμε το ερέθισμα, μπορεί να πάει εδώ για να αναλυθεί ή μπορεί να πάει εκεί για να αντιδράσει ο άλλος. Το κατεστημένο και το marketing, γιατί νομίζετε ότι απευθύνεται πάντα στις γυναίκες? Είδατε πολλές διαφημίσεις να απευθύνονται στους άντρες? Ακόμα και τα ελαστικά των τρακτέρ τα διαφημίζουν με γυναίκες με μαγιό. Γιατί νομίζετε? Γιατί έχουν αναλύσει τη σχέση ανδρός και γυναικός. Η σχέση ανδρός και γυναικός τι είναι? Δεν είναι λογική. Είναι συναίσθημα και ένστικτο. Θέλουν λοιπόν να πάρουν την εμπειρία αυτή, να μην αφήσουν εδώ να πάει στον εγκέφαλο τον αριστερό και να αναλύσει λογικά τα πράγματα, να την περάσει κατευθείαν στο μεσεγκέφαλο και τον ερπετικό εγκέφαλο για να κάνετε ό,τι σας είπαν. Αυτό ακριβώς. Σας δίνουν την πληροφορία και σας την αναλύουν κιόλας. Παραπονιέστε συχνά ότι δεν ακούμε πλέον ειδήσεις γιατί μας λένε τη γνώμη τους. Προτού ακόμα σας πούν την είδηση και να σας αφήσουν να την αναλύσετε εσείς, σας έχουν ήδη πει τι σημαίνει, ποιος το έκανε, γιατί το έκανε και ποιον πρέπει να πάτε να του φυκίσετε. Ρίχνουμε τους δίδυμους πύργους και μετά αντιλαμβανόμαστε ότι το κάναμε λάθος, γιατί δεν τα ρίξαν τα αεροπλάνα τους δίδυμους πύργους. Τώρα πλέον είναι πασιφανές και οι πάντες γνωρίζουν ότι οι δίδυμοι πύργοι δεν έπεσαν από τα αεροπλάνα. Την πρώτη μέρα όμως, τι σας είπανε? Πέσαν οι πύργοι, ο Σαντάμ Χουσέιν το έκανε, πάμε να το σκοτώσουμε. Αυτό σας δίνω ένα πολύ αδρό παράδειγμα πώς ακριβώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Είναι πολύ παραστατικό, θα πω. Έρχεται περίπου σε αυτά που είπα εγώ στην προηγούμενη εκπομπή. Φυσικά, επειδή είναι το κομμάτι αυτό είναι περίπου 35 λεπτά, δεν μπορούμε να το ακούσουμε όλο, αλλά μέσα από το μικρό απόσπασμα φύγαμε λίγο, ήμασταν και στον Έλληνο λόγο, αλλά φύγαμε και λίγο και πήγαμε και σε αυτά που έλεγα την προηγούμενη φορά, ότι αποκλείστε ό,τι είναι διαφήμιση. Φυσικά αποκλείστε καλύτερα οτιδήποτε μέσο παραπληροφόρηση υπάρχει, είτε είναι ειδησιογραφία, είτε είναι τηλεοπτικό κανάλι, ραδιοφωνικό, αλλά τουλάχιστον επεξεργαστείτε αυτά που θα ακούσετε. Γιατί δεν σας αφήνουν να τα επεξεργαστείτε. Σας δίνουν πάντα μασημένη τροφή. Είτε λέγεται διαφήμιση, είτε λέγεται πληροφορία. Επειδή όμως ο χρόνος περνάει, το σταματάω εδώ. Αυτή η ομιλία έγινε το 2014 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να πάω στο τελευταίο κομμάτι. Από κωδικοποίηση αρχαίων κειμένων από την σελίδα του κυρίου Σημειοφόρου. Δόσμη παρθενήν αιώνιον, άπα φυλάσσιν και πολιονιμήν. Στίχος 6-7, ύμνη Καλλιμάχου εις δία Απόλλωνα Άρτεμιν. Ο ύμνος του Καλλιμάχου εις Άρτεμιν στους στίχους 6-7 φέρει την Άρτεμιν να ζητά από το δία πατέρα της, τον οποίον αποκαλεί άπα, να τις εξασφαλίσει αιωνίαν παρθενήν. Η αποκωδικοποίηση των ανωτέρων στίχων για τις χρήσεις του Έλληνος λόγου θα μας δώσει λογικές αλλά και επιστημονικές απαντήσεις. Η κόρη του Διός η Άρτεμις είναι κατά τον κώδικα η Άρ. Άρ σημαίνει αρχική δύναμης ροής, πρωτίστως του φωτός. Τε, η στερεώνουσα τα σώματα επί της εκτάσεως. Και μης,
της ορατής φύσεως, η οποία απαύστος τροφοδοτείται και τροφοδοτεί. Η τρέφουσα ημάς ορατή φύσης είναι η Άρτεμις. Είναι κόρη ή τη κάτω ροή του Διός, που σημαίνει της δυνάμειος. Η παράκληση λοιπόν της Αρτέμιδος, δός, αποκαλύπτει δια του κώδικος την Δέλτα ίσον δύναμη που δομεί και δημιουργεί και ως κάθε χώρον ή σώμα. Ασφαλώς ο δυνάμενος να δώσει είναι ο έχων δύναμη. Λογικό λοιπόν είναι η αίτηση δός, δώσε μου να απευθύνεται στον Δία. Ο πατήρ, ο έχων την δύναμη, δηλαδή ο Δίας, φέρει το επίθετον άπας. Κατά τον κώδικα το άφωνον πι σημαίνει πρωτίστως τον πατέρα δημιουργών, υστέρως δε το πυρ που είναι το πρώτον στοιχείο της δημιουργίας. Ο άπας λοιπόν θεολογικός είναι ο πατήρ δημιουργός, κοσμογονικός όμως είναι το πυρ των πυρήνων. Ο Δίας ως δύναμης που δομεί και δημιουργεί λογικόν είναι να αποκαλείται άπας ώστε κωδικός να δηλωθεί. Αλφα πι απ η αρχική δύναμη του πυρός και πα που ως πυρ μεταφέρει την αρχική δύναμη. Έως αυτού του σημείου προκύπτει το συμπέρασμα ότι η αίτηση της μητέρας φύσεως προς τον δημιουργό είναι να της εξασφαλίσει ενέργεια δημιουργού πυρός, ώστε να τρέφονται όλα τα φυσικά σώματα. Τι τροφοδοσία είναι αυτή, ο σοφός αηδός καλήμαχος ονομάζει παρθενήν αιώνιον. Η λέξη παρθενή μας αποκαλύπτει τις έννοιες που εμπεριέχονται. Παρ είναι πυρ αρχικών πορέι. Θε είναι θεάτε και θεάτε επί εκτάσεως και νυοί υπακούων εις τον νουν και νόμων, ο οποίος και καθιστά φανεράν την δράση. Η παρθενή είναι το πυρ των πυρήνων, το οποίο τρέφει και ζωογονεί κάθε σώμα. Αυτό το πυρ το θεόμενον, παρθενή είναι αιώνιον, διότι κωδικός, αλφαγιώτα, το αιώνιον έτσι, κωδικός, το ΑΙ σημαίνεται η αρχική δύναμη που απαύστος τροφοδοτεί αιωνίως, ωμεγανή επιπλανή του διανόους και νόμου και ίον αιώνιον, ίον κάθε ιόν ή ον. Η αιωνία λοιπόν παρθενή είναι το πυρ της δημιουργίας, το οποίον αιωνίως εμπειρεί ως πυρήν κάθε φυσικόν σώμα. Η έννοια της αιωνιότητος αφορά εν συνόλο την ζωή της ύλης, διότι ηθανή ή ο θάνατος στην λέξη παρθενή αφορά την φθοράν των επιμέρους μορφών. Η επομένη λέξη του κειμένου φυλάσσει είναι το αυτονόητο συμπέρασμα που προκύπτει. Αν συμβούν τα νοτέρω, η κωδική ανάλυση της λέξεως φυλάσσει θα μας φανερώσει τα νοήματα. Φι, φι ύψιλον, φως σε μεγάλη ποσότητα. Λα, ηλιακής αρχικής δυνάμεως. Τα δύο σίγμα σε έσω χώρων καλά φυλαγμένη και ίν διασφαλίζει το είναι ή ότι επί εκτάσεως τροφοδοτείται βάση νόμου. Κάθε φυσικό σώμα λαμβάνει φως ηλιακών ώστε να εξασφαλίσει την τροφή δια του υλικών του μέρους, το οποίο ασφαλώς φιλοξενεί τον νουν αυτόν που ορίζει το είναι του όντως. Τέλος, οι λέξεις πολιώνυμη, πολλά ονόματα, είναι αυτή που μας οδηγεί στην κατανόηση ότι παν, ότι κατά νόμων γεννάται και στον φυσικό κόσμο φέρει όνομα. Διότι κωδικό σημαίνει ο νόμος αλλά και παν ότι έχει νόημα. Συμπερασματικός. Η μητέρα μας φύσης, Άρτεμις, ζητά από τον δημιουργόν Δία, ο οποίος είναι πρωτίστως δύναμης πυρός άπας, να της εξασφαλίσει παρθενήν ή την πυρ θεόμενων κατά νόμων, ώστε να σχηματιστεί ο πυρήν του κάθε όντος. Να το ξαναπάω πάλι. Η μητέρα μας φύσης, Άρτεμις, ζητά από τον δημιουργόν Δία, ο οποίος είναι πρωτίστως δύναμης πυρός, άπας, να της εξασφαλίσει παρθενήν ή τη πυρ θεόμενων κατά νόμων, ώστε να σχηματιστεί ο πυρήν του κάθε όντος. Η Άρτεμις γνωρίζει ότι αυτό το αιώνιον πυρ θα διασφαλίσει την διαιώνιση των ειδών, προσέξτε, η Άρτεμις γνωρίζει ότι αυτό το αιώνιον πυρ θα διασφαλίσει την διαιώνιση των ειδών, τα οποία ευθύς ως γεννηθούν θα λάβουν όνομα, το οποίο θα βεβαιώνει την κατανόμων γέννηση και ύπαρξή των επιπλανήτων. Αυτά για σήμερα, δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Νιώθω ιδιαίτερη ευχαρίστηση να μπω σε αυτές τις
αναλύσεις τις οποίες επαναλαμβάνω, κάπου τις αφήνουμε πίσω, κάπου τις ξεχνάμε, κάπου τις προσπερνάμε και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι τα πάντα έχουν πολύ, πολύ μεγάλο πυρ, το οποίο το ζούμε καθημερινά, αλλά δεν το αισθανόμαστε. Και δεν, ίσως έχουμε μπει και σε αυτόν τον τρόπο το συνηθισμένο, τον ανθρωποκεντρικό και τον εγωιστικό και τον εσωστρεφή, θα πω, τρόπο που μας έχουν επιβάλει, και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πολλά πράγματα γύρω μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους σας. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη με ένα μικρό αποσπασματάκι από το ΕΟΕ, Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, σχετικά με την αληθινή σημασία του ελληνικού αλφαβήτου. Καλό σας βράδυ. Η απόδειξη. Θέλω να το μεταφέρω εγώ με τα δικά μου προφορικά λόγια. Η απόδειξη ότι το ελληνικό αλφάβητο δεν είναι αντιγραφή του φοινικικού βρίσκεται σε αυτή την έρευνα της ΕΟΕ με τίτλο «Η αληθινή σημασία του ελληνικού αλφαβήτου». Η διαδοχή των γραμμάτων στην πλήρη εκφώνησή τους δεν είναι καθόλου τυχαία, αλλά πίσω από αυτήν υπολανθάνει μία πλήρης γραμματική, συντακτική και νοηματική συνέχεια ανωτέρας συλλήψεως. Σύμφωνα με αυτήν την γνωστή μας εκφώνηση, τα ελληνικά γράμματα, αφού προσθέσουμε και το εξαφανισμένο σήμερα εκτογράμμα, στίγμα ή δίγαμα, ακούγονται και γράφονται ως εξής. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, στίγμα, ζήτα, ήτα, θήτα, ιώτα, κάπα, λάμδα, λάμδα, μη, νίξη, όμικρον, πι, ρο, σίγμα, ταφ, ύψιλον, φι, χι, ψι, ωμέγα. Αποκωδικοποιώντας την γνωστή αυτή διάταξη που έγινε σύμφωνα με τις αρχές της ερμητικής φιλοσοφίας, έχουμε τα ακόλουθα. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, στίγμα, ζήτα, ήτα, θήτα, ιώτα και πάλαμ, βα, μη, νίξη, όμικρον, πυρ, ως, σίγμα, ίγμα, τάφι, έψιλον. Αυτό θα πω, αλλάζει, αν τα βάλουμε τα γράμματα της αλφαβήτου, τα κολλήσουμε μαζί, τότε αλλάζουμε τις λέξεις, βάζουμε λέξεις πλέον στο ελληνικό αλφάβητο, διαφορετικές, και βγάζουν κάποιο νόημα. Εν συνεχεία, αφού προσθέσουμε τα εννοούμενα συνδετικά και ρήματα που παραλείπονται, έχουμε την ανάδυση μιας θαυμάσιας κοσμογονικής προσευχής, επίκλησης προς την πηγή του φωτός. Αλφα, βήτα, γα. Αμ, μα, δε, έλτα, έψιλον, στι, ίγμα, κατά, πάλα, δα, ίνα, μη, νίξη, όμικρον κλπ. Έστι, πυρός, δε, ίγμα, ταφί, έψιλον κλπ. Να πάω σε τελική. Να πάμε στην τελική κατάταξη. Αλ είναι από το αλφα, έτσι. Αλ είναι ο νοητός ήλιος, φα, ως, το φως. Β, προστακτική του ρήματος, βένω, βαδίζω, έρχομαι, τα, δοτική άρθρου, δωρικού τύπου, τι, εις την γα, γη, δωρικός τύπος. Μα είναι επίρρημα συγχρόνως, έλ, ορατός, ήλιος, ο ερχόμενος, έψ, ρήμα, έψομε, έψι, έψ, εψημένος, ψημένος, ηλών, ηλής, ουσιαστικό, λάσπη, πυλός, στη, προστακτική ρήματος η στιμή, στη στίγμα δηλαδή.
ίγμα, καταστάλαγμα, απόσταγμα ζει προστακτική ρήματος ζω, ήτα υποτακτική ρήματος ημί, είμαι φι προστακτική ρήματος θέτου. Ιώτα τα ή όγα τα εγώ. Παλάν ρήμα πάλο δονούμε. Περιστρέφουμε. Επίθετο παλάς. Πάλουση περιστρέφομενη. Περιστρεφόμενη. Παλάς Αθηνά. Δα άλλος τύπος της γης. Γης Δημήτρη. Δημήτρη. Δήμητρα. Μητέρα. Που σημαίνει γη. Μητέρα γη. Νίξ, νύχτα, όμικρον, το οποίο που φι ευκτική ρήματος φύο, φυτρώνω, αναπτύσσω. Μίνι, νίξι, όμικρον, φι. Δηλαδή, μέσα από όλα αυτά, εάν τα συνθέσουμε μαζί, προκύπτει η εξής προσευχή επίκληση. Αλ, εσύ που είσαι το φως, έλα στη γη. Και εσύ, Ελ, ρίξε τις ακτίνες σου στην ύλη, ύλη που ψήνεται, που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού. Ας γίνει ένα καταστάλαγμα, μια ξηρά, για να μπορέσουν τα εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν και να σταθούν πάνω στη γη. Αυτή είναι η επίκληση του ελληνικού αλφαβήτου. Ας μην επικρατήσει η νύχτα που είναι το μικρόν και κινδυνέψει να ταφεί, δηλαδή να σβήσει, να χαθεί. Το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ύλη και ας αναπτυχθεί η ψυχή. Που είναι το μέγιστο των σημαντικότερων όνων. Ο ερευνητικός οργανισμός Ελλήνων ξυπνάει από τα βάθη της ιστορίας την ξεχασμένη προσευχή επίκληση και την φέρνει ξανά στο φως. Μπορείτε να δείτε και τα αντίστοιχα και άλλα βιντεάκια πάνω στο τι σημαίνει το ελληνικό αλφάβητο και σας προτρέπω να λέτε το ελληνικό αλφάβητο πολλές φορές έτσι. Θα μου πείτε γιατί να το πούμε. Να το λέτε. Μπορεί να σας βοηθήσει αυτή η επίκληση, αυτή η προσευχή. Καλό βράδυ σε όλους σας. Να είστε όλοι καλά.